Να κάνω τη διαθήκη μου ή είναι μακάβριο. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο από τι προσωπικέ ιστορίε. <laughs> όπου μοιράζομαι κάποια πράγματα από το παρελθόν και τα συνδυάζω με το τώρα. Hey, hey. Κάποια στιγμή λοιπόν, πριν από πάρα πολλά χρόνια, έχω μία εικόνα, έχω μιλήσει για την περίφημη Θεία Μαρία η Θεία Μαρία ήταν η Θεία του πατέρα μου. Όταν γεννήθηκα εγώ το 83, ένα χρόνο μετά, λίγο φοβγήθηκε ο αδερφό μου, πέθανε ο άντρα τη, δεν τον γνωρίσαμε ποτέ με τον αδερφό μου, ο Θεό Μίλτος. Η Θεία Μαρία δεν έκανε ποτέ παιδιά. Έχασε δύο παιδιά στι γέννε και μετά δεν έκανε ποτέ. Και επειδή μα υπεραγαπούσε, μα μεγάλωσε μαζί με του γονεί μου και για πάρα πολλά χρόνια έμενε και στο σπίτι μα, αρκετά βράδια πήγαινε και στο δικό τη αυτόνομη εκπληκτική. Πριν από 1,5 καλοκαίρι μας άφησε τα 99 το θηρίο. Και έχω εικόνα λοιπόν από την πολύ παιδική μας ηλικία στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ήμουν να πέντε εγώ και τρία ο αδερφός μου. Φεύγανε μου εξωτερικό σε ταξίδι. Την εμπιστευόντουσαν απόλυτα. Και έχω εικόνα λοιπόν και θυμάμαι και τι λέγανε. Τον πατέρα μου με τη Θεία Μαρία Θεία τη λέγαμε πάντα γιαγιά για, για, για κάποιου άλλου. Να τη δείχνει, να τη δίνει βιβλιάρια λογαριασμών από τράπεζε, να εξηγεί αυτά είναι, εδώ έχουμε κάποια χρήματα και έχουμε εκείνα. Γιατί, και μου μιλήσατε από παιδάκι, διότι αν πάθουν κάτι, ξέρω, πέσει το αεροπλάνο ή οτιδήποτε συμβεί, να τα έχει για να μα μεγαλώσει και να έχει μια οικονομική ασφάλεια. Και μου είχε γίνει μια εγγραφή με αυτό και το κουβαλούσε για πολλά χρόνια σε μια ωραία εικόνα μέσα, τι γλυκό και τι όμορφο και τι ρομαντικό. Γενικότερα, ζωή μου, έχω περάσει διάφορα στάδια. Έχω πει σε άλλα βίντεο για τα χρέη που είχα όταν μπήκα στην επιχείρηση. Τα κατάφερα καλά μαζί με του δικού μου. Τα ξεχρεώσαμε, φτάσαμε στο πολυσύν. Μετά μπήκε η κρίση, την ξαναφάγαμε στο κεφάλι. Και γενικά δεν είναι πολύ ενδιαφέρον το όλο κομμάτι του μετά. Όταν κάποια στιγμή γεννήθηκε η πρώτη μα κόρη, είναι Νεφέλη. Έχω πει ότι εκείνο το βράδυ άλλαξαν πολλά και στι αξίε μου και στην οτροπία μου. Ένιωσα την ανάγκη και το έκανα και κατέγραψα κάπου όλα μου τα περιουσιακά στοιχεία. Θα πω σε άλλο βίντεο ή στο Game of Money Podcast τι σημαίνει περιουσιακά στοιχεία. Έγραψα κάπου λογαριασμούς σε τράπεζες, έγραψα κάπου γιατί ναι μεν χρειάζεται να υπάρχει οικονομική διαφάνεια σε ζευγάρια, αλλά δεν μπορεί να τα ξέρει και ο άλλο ο άλλος, αν δεν τα έχει κάπου γραμμένα. Στην εποχή μας πλέον έχουμε κρυπτονομίσματα, έχουμε ledger, αυτά που τα βάζεις μέσα με 24 λέξεις. Πολλά πράγματα που αν εσύ φύγεις, απλά θα χαθούν και είναι περιουσίες που τις ψάχνεις. Μου τα κατέγραψα όλα αυτά, τύπου διαθήκη το λες τέλος πάντων, έγραψα για ένα γράμμα. Το παρέβασα σε έναν συμβολογράφο, με εντολή, αν ποτέ πάθω κάτι εγώ, να πάει αυτό σοφάκελος στη γυναίκα μου τη Λεωνή. Και αν πάθουμε κάτι και οι δύο μαζί, γιατί ταξιδεύουμε και παρέα κατά περιόδου, να πάει στον αδερφό μου τον Ανδρώνικο με οδηγίε μέσα αντίστοιχα στον καθένα, πώ και τι. Όλο αυτό δεν έχει μέσα τίποτα μακάβριο, ούτε προκαλώ το μέλλον μου, ούτε θα φέρω ζωή μου άσχημα πράγματα επειδή το έκανα. Δείχνει έναν άνθρωπο που το κάνει, ο οποίο σέβεται τον εαυτό του, σέβεται του ανθρώπου που αγαπάει. Έτσι. Έχει φροντίσει. Μπορεί να φύγει από εδώ σε δύο μήνε, μπορεί να φύγει σε 52 χρόνια. Αλλά επειδή η ζωή το ωραίο είναι την απρόβλεπτη και δεν ξέρουμε ποτέ τι θα μα συμβεί την επόμενη μέρα, όλο αυτό για μένα και συνδυάζοντά το με υπέροχη ανάμεσα από τη Θεία τη Μαρία, που πραγματικά την υπεραγαπάω και αν είμαστε αυτό που είμαστε με τον αδερφό μου σήμερα, το οφείλουμε τουλάχιστον κατά ένα τρίτο, μπορεί και πολύ παραπάνω, στον τρόπο που μα φρόντισε και μα μεγάλωσε. Εκείνη την υπέροχη εικόνα που την κρατάω μέσα μου βαθιά. Χαραγμένη με τον πατέρα μου και τη θεία τη Μαρία, να το κάνω και εγώ προ του δικού μου ανθρώπου και είναι και μια προτροπή προ όλου. Φροντίστε όλα αυτά που δημιουργείτε και δημιουργούμε να μείνουν κάπου και να μην τα φάνε οι τράπεζε, τα σκουλίκια, το σκοτάδι ή οτιδήποτε άλλο. Αν πήρε αξία από αυτό το βίντεο, αν σκοπεύει να το κάνει, γράψε μου κάτω από όπου το βλέπει ένα ναι ή ένα συμφωνώ ή το έχω ήδη κάνει για να σου πω ένα μπράβο μοιράστο με άλλους και φυσικά ένα like και ένα subscribe θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα για να μπορέσει να λαμβάνεις νέα. Να είσαι καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο με τις προσωπικές ιστορίες.